Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το Ελσίνκι ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Σιμίτη και Κώστα Καραμαλή. Στην ουσία, ο κ. Σιμίτης είχε συμφωνήσει τότε στο Ελσίνκι ότι η Τουρκία αποκτούσε το μονομερές δικαίωμα να μας πάει, να μας σύρει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για μια σειρά από θέματα, το οποίο ποτέ εμείς δεν αναγνωρίσαμε ότι είναι θέματα προς συζήτηση. Το Ελσίνκι διέγραψε έναν οδικό χάρτη για την επίλυση των προβλημάτων. Ο κύριος Καραμαλής εκφράζει μία βαθύτατη καχυποψία προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ από την άλλη μεριά η Ελλάδα διακηρύσει ότι είναι κάθε λέξη του διεθνούς δικαίου. Δεν έχει ξανασυμβεί κράτος και μάλιστα ευρωπαϊκό να ζητά από όλο τον κόσμο να θέσει τρίτο κράτος σε δικαστική αμφισβήτηση την εδαφική του ακεραιότητα. Ο Κώστας Σιμίτης μετά την παρέμβαση Καραμαλή επανήλθε στο ζήτημα. Ως προς το θέμα των χωρικών υδάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένες και αυτής του Κώστα Καραμαλή, συζητούσαν στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών το θέμα του εύρους της Αιγυαλίτιδας ζώνης, που είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και συναρτάται με το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Η πρωτοφανής πολιτική κόντρα φέρνει στην επιφάνεια δύο διαφορετικές σχολές σκέψης που υπάρχουν στην εξωτερική πολιτική και στην προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ατζέντα των διερευνητικών επαφών από τότε μέχρι σήμερα και με τη σημερινή κυβέρνηση είναι ίδια. Συζητάμε το εύρος των χωρικών υδάτων, δεύτερον, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και τρίτον, την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι διερευνητικές συνιστούν ένα, αν θέλετε, ασφικτικό πλαίσιο για την Ελλάδα, μέσω στο οποίο επιτρέπεται στην Τουρκία να θέτει ζητήματα τα οποία είναι μονομερείς στις διεκδικήσεις και όχι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε κανονικά να συζητάει η ελληνική πλευρά.